prospero año y felicidad. Come on, you can sing with me. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Okay, let's do it. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. Σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε σήμερα στη λήξη ουσιαστικά του προγράμματος της πολιτιστικής εκδηλώσης Χριστούγεννα 2014 για την Ερμούπολη, όμως, γιατί έχουμε συνέχεια και στην Ποσειδονία. Να μην το ξεχνάμε, έχουμε το βιβλίο του Αγίου Βασιλείου στην Ποσειδονία. Και ευκαιρία στο φύσης, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που χωρίς τη συμμετοχή τους δεν θα ήταν εφικτή η πραγματοποίηση όλων αυτών των εκδηλώσεων. Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από τους χορηγούς μας, τους μεγάλους χορηγούς μας, τον Νίκο και τη Μάγδα από τη ΖΑ, που σταθήκαν αρρωγή στην προσπάθεια με την ηχητική κάλυψη όλων των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που κάναμε, τον Γιώργο και τον Μάρκο Βουτσίνο, την Τύπο Arts, που με τη δική τους χορηγία τυπώσαν ένα πολύ ωραίο σπιλινιάτικο πρόγραμμα. Έχουμε τους χορηγούς μας το βιβλιοπωλείο του Νέμετ, το βιβλιοπωλείο του Καλυπτά, το βιβλιοπωλείο στην Οδό Ερμού, της Μαγκαρίνας Πυλαιολόγου και το βιβλιοπωλείο του Δοδιά. Επίσης, για τα κεράσματα και τα γλυκά που δώσαμε σε όλα τα παιδάκια που συμμετείχαν στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, προσέφερα το σαχαροπλαστείο του Αθωμαρίτη, το σαχαροπλαστείο του Απέργη και το σαχαροπλαστείο του Θεόφωρου Λιβαδάρα, ζάχαρη και λάδι. Να μην ξεχάσουμε και τις εποχές που συνέβαλαν με τα σκουφάκια, τα βασιλιάτικα, τα οποία φορούσαν οι εθελοντές μας σε όλη αυτή την διοργάνωση. Ξεχωριστά, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Πολιτισμού, με αυτό το ρόλο κιόλας σας διαβάζω τα πράγματα του Δήμου Ερμούπολης Ξήρου Ερμούπολης, να ευχαριστήσω την Πέτα Αποστολίδου που ανέλαβε την καλλιτεχνική επιμέλεια και πραγματοποίηση όλων αυτών των εκδηλώσεων, τον Δημήτρη Βαμπακούση, ο οποίος στόλισε με τη φωτογραφία του το πρόγραμμα και τον μελήθηκε προσωπικά, και τον Γιάννη Σαγοράρη, ως μέλος της Κρητικής Επιτροπής. Επίσης και οι δύο που ανέφερα προηγουμένως ήταν μέλη της Κρητικής Επιτροπής για τον διαγωνισμό ζωγραφικής. Να ευχαριστήσω επίσης τη Γεωργία Ματσούκα, την αφηγήτριά μας στο παραμύθι χτες στην Άνω Σύρο. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους αυτούς τους επιχειρηματίες που μας βοήθησαν, μας στήριξαν σε όλα αυτά που γίνανε, είτε στο πεζόδρομο, είτε στην πλατεία, είτε στους γύρους δρόμους της Αγωγής. Και επίσης, τελειώνοντας, για να μην γίνω από την δραστική, να ευχαριστήσω σαν πολίτης αυτής της πόλης, τον Δήμο Ερμούπολης, για μία χρονιά ακόμη, φετινή χρονιά, με πολλές δυσκολίες, κάτω από την ωραία του, φιλοξένησε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, με τη βοήθεια και την επίβλεψη του αντιδήματος μας, του Φράνκου Φόσκολου, που δυστυχώς σήμερα δεν είναι εδώ, και καταφέραμε με πολύ κόπο, με πολύ αγώνα, όλοι εμείς οι εκδηλωτές, να δώσουμε μια μικρή νότα στις δύσκολες μέρες που περνάει όχι μόνο η Σύρος, αλλά πιστεύω και όλοι λάθος. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην Κοινωνική μας Επιτροπή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως ξέρετε, κάναμε ένα διαγωνισμό όπου συμμετείχαν τα παιδιά από 6 έως 12 χρονών. Βέβαια, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και την διαγωγία, αλλά επειδή το θέμα ήταν συγκεκριμένο, θεωρήσαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούν τόσο μικρά παιδιά. Του χρόνου, πρώτα απ' όλα, θα κάνουμε ένα διαγωνισμό για την διαγωγή, γιατί έχω ακούσει διάφορα από τις διαγωγούς, γιατί είχαμε συμπεριλάβει κτλ. Του χρόνου, πρώτα απ' όλα, θα το κάνουμε. Ελάτε, παιδάκια. Ελάτε. Λοιπόν, ελάτε, ελάτε. Πραγματικά το θέμα μας ήταν τα παιδιά που φεύγουν το νησί. Δηλαδή, θέλαμε μέσα από τις ζωγραφίες των παιδιών να δούμε πώς θα ήθελαν να είναι το νησί τους ή πώς το ονειρεύονται και τι αλλαγές ενδεχομένως θέλουν να κάνουν. Αποτύπωσαν κάποια παιδιά
στις ζωγραφιές τους αυτό που θέλαμε. Κάποια ναι και κάποια όχι. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ δύσκολο η επιλογή μας, έτσι δεν είναι. Γιατί όλες οι πραγματικά ζωγραφιές ήταν εξαιρετικές. Άσχετα με το αν ένα παιδί φρόντισε πάρα πολύ τη ζωγραφιά του, τη ζωγραφιά του ή όχι, όλες είχαν να έχουν κάτι. Άρα δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ και με τον Γιάννη και τον Δημήτρη να κάνουμε μια από τα βραβεία. Μοιραία, όπως έπρεπε να πούνε τα μπράβο σε όλα τα παιδιά. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Καταρχήν που θέλησαν και είχαν τη διάθεση να το κάνουν. Γιατί ζωγραφίζουν πολύ συχνά, αλλά ζωγραφίζουν ελεύθερα. Τώρα τους βάλαμε λίγο σε ένα πλαίσιο και θέλαμε να κάνουμε αυτό που έχει σχέση με το θέμα. Τρία είναι τα πρώτα βραβεία. Βέβαια, σε όλα τα παιδιά του βοηθεί από ένα έπαινο, από έναν έπαινο από πάνω παιδάκια. Αναγκαστικό έπαινο, ναι. Να ξεκινήσουμε από το τρίτο βραβείο. Θέλει να το. Τρίτο. Το τρίτο βραβείο είναι. Η Αντωνία. Από την Ποσειδονία, το Πρωτοτικό Σχολείο Ποσειδονίας. Είναι από την πρώτη Πρωτοτικού. Λέγεται Αντωνία. Δεν ξέρω αν είναι εδώ, μάλλον δεν είναι εδώ. Ούτε κάποιος από την Ποσειδονία είναι εδώ για να πάρει εδώ. Από το Πρωτοτικό Σχολείο. Δεν είναι καμία Αντωνία. Θα αναλύσω εγώ. Είναι αυτό. Τα παιδάκια μου. Το δεύτερο βραβείο λοιπόν. Ha ha ha.